24 ώρα απομένουν μέχρι το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, ολόκληρη η συμπρωτεύουσα θα είναι στο πόδι για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Πορείες και συλλογή υπογραφών θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να μην υπάρξει σύνθετη ονομασία με το συνθετικό Μακεδονία την Κυριακή 21 Ιανουαρίου μπροστά από τον Λευκό Πύργο. Ο Δήμος Παγκαίου την προηγούμενη Παρασκευή, με εισήγηση δική μου, εξέδωσε ένα ψήφισμα που αφορά το μακεδονικό θέμα, που είναι επίκαιρο πλέον από το 92 και τώρα δεν σταμάτησε να ασχολούμαστε όλοι με το συγκεκριμένο θέμα. Η εισήγησή μου ήταν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι δεν πρέπει να εμπεριέχεται η ονομασία Μακεδονία μέσα, είτε με οποιαδήποτε μορφή της, τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Οι Σκοπιανοί, λοιπόν, ανά την Ιφίλιο και κυρίως αυτά τα τρία κράτη που ανέφερα και ίσως και λίγο στη Βόρεια Ευρώπη, έχουν καλλιεργήσει επί δεκαετίες τώρα όλο αυτό το μύθο ότι δήθεν η Μακεδονία η Ελληνική είναι σκλαβωμένη και αυτοί πρέπει να την ελευθερώσουν. Ναι, γιατί δυστυχώς εκεί πέρα πηγαίνουν πολλοί Έλληνες λόγω της οικονομικής κρίσης, είτε για το καζίνο, είτε για τα προϊόντα που είναι πιο φθηνά, η φορολογία είναι πιο φθηνή. Το όλο θέμα όχι τυχαία επισπεύδεται για να κλείσει αυτό το διάστημα. Δηλαδή το κέντρο βάρους πρέπει να το ρίξουμε στο γιατί. Αυτό θα άρχισε να κάνουμε μια κουβέντα. Γιατί βιάζονται προς τη τέτοια βιασύνη. Είναι καθαρό. Το αναγνωρίζουν πλέον και οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα, αλλά όχι ακραία φαινόμενα. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Θα πάμε να φωνάξουμε και όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι στα Σκόπια, είναι στην Ιμαθία. Η Φίλιππη δεν είναι στα Σκόπια, είναι στην Καβάλα. Κοιτάξτε, αν αυτή είναι η πρόταση που προτείνουν οι διαπραγματευτές, ας πούμε, του ΟΗΕ, ο κύριος Νίμιτς λειτουργεί για λογαριασμό του ΟΗΕ ως ειδικός διαπραγματευτής στο θέμα, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πλευρά πρέπει ντε και καλά να την αποδεχθεί. Την Κυριακή θα διαβαστεί και εγκύκλειος. Αυτή που κρατάω στα χέρια μου, από κοινού την συντάξαμε με τον Άγιο Σερών και τον Ζυχνών, οι τρεις Μητροπολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θέσεις του κινήματος αφορά τη Μακεδονία και το ονόματος της Μακεδονίας και του θέματος των Σκοπίων είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να γίνει καμία παραχώρηση του ονόματος. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία σύνθετη ονομασία. Ο κόσμος έχει άλλα πιο σοβαρά προβλήματα. Ανασφάλεια, βεβαιότητα, θέμα εργασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση διεξάγει με μυστική διπλωματία συζητήσεις με το κρατήδιο των Σκοπίων. Όχι, για μια ακόμη φορά πιστεύω ότι σε όλα τα θέματα και στις αναγνωρίσεις της γενοκτονίας που έχουν γίνει και των Ποντίων και της Μικράς Ασίας και αυτά, πάντα ξεκινούσαν μπροστά οι σύλλογοι, ο λαός. Στο χωριό μου ξέρετε τι λένε, κύριε Σπιτσέρη. Τους έβαλαν φυτίλια και μάλωσαν. Μάλωσαν όχι γιατί είχαν προβλήματα, αλλά γιατί τους βάλαν φυτίλια. Αφού είναι τελειωμένα τα πράγματα. Ξαλέει και Μακεδονία μέσα και. Τι. Θέλουν να πάρουν όλη τη ναυτίνα. Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα. Δεν πρέπει. Η λέξη Μακεδονία είναι ελληνική. Το θέμα αυτό είναι άλυτο. Ξέρουμε ότι ξεπερνάει και το 1992. Να θυμίσω λίγο μόνο γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα. Η ενδιάμεση συμφωνία του 1995 επί Ανδρέα Παπανδρέου περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Συμφωνείτε, έτσι? Διότι αυτή είναι κάτι πολύ παράξενο, το οποίο δεν μπορεί να το εξηγεί σαν ανθρώπινος νους. Με το σκεπτικό το οποίο έχουν, που έρχονται για να κατακτήσουν όχι μόνο τη Βόρεια Μακεδονία που λένε αυτοί οτιδήποτε, αλλά τη Θεσσαλονίκη για το λιμάνι το περισσότερο. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταλήξει, δεν μπορεί να συμφωνήσει. Ποια θα είναι η ανάπτυξη δική μας? Να πάρουν τις επιχειρήσεις από τις όμορες περιοχές, ό,τι γίνεται εδώ σε εμάς με τη Βουλγαρία, και να πάνε από εκεί για φθηνά εργατικά χέρια? Πολλοί δημότες από τον Δήμο μας συμμετέχουν. Εμείς ως Δήμος Παγκαίου δεν έχουμε τη δυνατότητα να μισθώσουμε λεωφορεία, γιατί απαγορεύεται. Οικονομικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά απαγορεύεται. Ωστόσο, πολλοί συνδημότες μας θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη και εγώ θα είμαι εκεί.